φίλοι του Music, καλημέρα. Η υψηλή γαστρονομία, η σχέση της με τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής είναι θέματα που βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα. Το γεγονός όμως ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μπει δυναμικά στο χάρτη το Μισελέν έχει να κάνει με την τέχνη των σεφ, αλλά και με τις πρώτες ύλες που καλλιεργούνται με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές για να φτάσουν στις κουζίνες και να απογειώσουν τις γεύσεις. Για όλη αυτή τη διεργασία που ξεκινά από το χωράφι μέχρι το πιάτο, το ρόλο του πρωτογενή τομέα στην κατάκτηση των μεγάλων διακρίσεων θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Σκαρμούτσο, executive chef και συνιδιοκτήτη της εταιρείας Δειπνοσοφιστήριο που παρέχει υπηρεσίες catering. Κύριε Σκαρμούτσο, καλώς ήλθατε στο Newsweek. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση να έρθω να μιλήσουμε. Ο κόσμος όλος σας γνωρίζει ως ένα ξέχοντα μάγειρα, ένα σεφ, που σας εμπιστεύεται και για τις ιδιαίτερες και νόστιμες συνταγές. Και νομίζω ότι αυτή η ιδιότητα σας χαρακτηρίζει κιόλας. Όμως, παράλληλα είστε και επιχειρηματίας. Είσαστε συνιδιοκτήτης στο Δειπνοσοφιστήριο, σε έναν εύθραυστο τομέα αυτών της εστίασης. Και θέλω να μας πείτε λίγο ποιο ήταν το σκεπτικό σας να συμμετάσχετε και να μπείτε ως μέτοχος στην εταιρεία Δειπνοσοφιστήριο, που έχει και πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Η πορεία δική μου μαγειρικά ξεκίνησε από την Αμερική, οπότε ανθρώθηκα μαγειρικά στην Αμερική, σε μια χώρα η οποία, ενώ δεν έχει δική της γαστρονομία, έχει μεγάλο πολιτισμό στο χώρο του φαγητού. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι φέρνουν τις μαγειρικές κουλτούρες στη χώρα εκείνη, άρα οι παραστάσεις είναι πάρα πολλές. Και η φιλοσοφία πάντα στην Αμερική ήταν ότι οι μάγειρες πρέπει, για να προωθηθεί η γαστρονομία, οι μάγειρες, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου μάγειρα, όχι σεφ, οι μάγειρες πρέπει να είναι ιδιοκτήτες εστιατορίων ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της εστίασης, γιατί μόνο έτσι προχωράει μπροστά η γαστρονομία. Άρα εγώ ανδρώθηκα σε αυτό το περιβάλλον. Mm-hmm. Οπότε όταν μετακόμισα στην Ελλάδα από την Αμερική, ήταν η φυσική συνέπεια των πραγμάτων. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι δεν ήθελα να είμαι ένας απλός μάγειρας πίσω από μια κουζίνα, ο οποίος καθημερινά παράγει φαγητό. Mm-hmm. Ήθελα να μπω πιο βαθιά στο χώρο της εστίασης, γιατί μόνο αν καταφέρεις σαν ιδιοκτήτης να έχεις κάποιους χώρους εστίασης, μπορείς να επηρεάσεις τη μαγειρική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μαγειρεύοντας για τους ανθρώπους, έχοντας άλλο αφεντικό στο κεφάλι σου, να βγάλεις και να περάσεις αυτό να που θες. Να δημιουργήσεις, να εμπνευστείς και να αφήσεις ελεύθερο τον ακριβώς, εαυτό σου. Να περάσεις μαγειρικά και τις άλλες ευαισθησίες που έχεις στον χώρο των τροφίμων στον κόσμο. Γιατί πάντα έχεις έναν ιδιοκτήτη ο οποίος κοιτάει το κέρδος πάνω απ' όλα. Και θα παρεμβαίνει σε όλα, στην πρώτη ύλη, στο τελικό προϊόν, ακριβώς, σε όλα αυτά. Άρα, το ότι είχατε μεγάλη εμπειρία στην Αμερική μου δίνει και μια απάντηση σε αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δημιουργείτε μενού για όλα τα γούστα. Mm. Και το λέω αυτό γιατί στο Δειπνοσοφιστήριο απευθύνεστε σε μια ευρεία γκάμα, όπου επιχειρηματικό catering, από κοινωνικό catering, από ένα γάμο, από μια βάφτιση, από οποιονδήποτε. Ακριβώς, το Δειπνοσοφιστήριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οι πελάτες μας καθημερινά έχουμε διαφορετικούς πελάτες, διαφορετικά μενού. Και αυτό είναι ο μαγικός κόσμος του catering. Ότι βρίσκεσαι πάντα σε εγρήγορση. Εννοείται ότι έχω συνεργάτες οι οποίοι με βοηθάνε πάρα πολύ και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν ειδίκευση σε άλλα είδη κουζίνας. Οπότε οι ιδέες μας έρχονται μαζί και δημιουργούμε μενού και πάρα πολλά πράγματα περνάνε από τα χέρια μου. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια με την κρίση, βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις ρίζες πάλι της Αμερικής. Γιατί ανδρώθηκα στην Καλιφόρνια που είναι μια πολυπολιτισμικό ακριβώς μέρος. Είναι ένα μέρος πολυπολιτισμικό και συνορεύει με το Μεξικό, το οποίο έχει φοβερή γεωργική και ζωική παραγωγή, mm-hmm. αλλά και η ίδια η Καλιφόρνια έχει πάρα πολύ πρωτοποριακές καλλιέργειες και δίνει πάρα πολύ βάση, έδινε και δίνει ακόμα στην πρώτη ύλη. Φανταστείτε mm-hmm. ότι ήταν mm-hmm. η πρώτη πολιτεία η οποία καλλιέργησε ελιές και πλέον η Καλιφόρνια έχει το δικό της λάδι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν η πρώτη πολιτεία που έκανε τόσο καλή στην Napa Valley εξαιρετική δουλειά με τα κρασιά. Mm-hmm. Και πλέον η Napa Valley έχει γίνει brand name. Σωστά. Άρα είχα την ευκαιρία να ζήσω την πρώτη ύλη από κοντά εκεί και βέβαια. Και την οτροπία θα έλεγα περισσότερο, ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι και το πώς έχει οδηγηθεί ακριβώς, να γίνει αυτό. Ακριβώς. Και βέβαια από την άλλη πλευρά είχα και τον παππού μου από την πλευρά της μητέρας μου, ο οποίος ήταν αγρότης, mm-hmm. ο οποίος ήταν και αυτός στην Αμερική και γύρισε στην Ελλάδα. Ήταν αγρότης, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη γη στον Ταΐγετο, στη Σπάρτη και στον κάμπο mm-hmm. Της περιοχής. Αγαπούσε τη γη. Κάθε φορά που πηγαίναμε μαζί του, μας έπαιρνε μαζί στο χωράφι, είτε μαζεύαμε ελιές, είτε καλλιεργούσαμε πατάτες, ντομάτες κτλ. Οπότε είχα και αυτή την επαφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δημιουργεί, δίνει και την έμπνευση. Η ωραία πρώτη ύλη σου δίνει την έμπνευση. Εννοείται.
Κατά καιρούς είδαμε να ανοίγουν πολλές εταιρείες catering, για να πούμε έτσι για το επιχειρηματικό, το πεζό του θέματος, και θα μιλήσουμε και μετά για τον πρωτογενή τομέα. Είδαμε πολλές εταιρείες να ανοίγουν catering και υπήρξε κάποια στιγμή πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Όμως στην πορεία πολλές από αυτές τις είδαμε να κλείνουν κιόλας. Αυτό πιστεύετε οφείλεται αμιγώς και μόνο στην οικονομική κρίση, ή είναι κάποιοι άλλοι λόγοι? Είναι κάποιοι λόγοι που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, με την ακριβή φορολογία, με το υψηλό κόστος? Θέλω να μου δώσετε λίγο μια εικόνα. Οι παράγοντες είναι αρκετοί. Όντως, κάποια υπήρχε εποχή που ανοίξανε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε ότι το catering είναι μια επιχείρηση η οποία απαιτεί, για να γίνει σωστά, απαιτεί μεγάλη επένδυση. Εξοπλισμός, εργατικό δυναμικό, φορτηγά, μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, κάτι που συνεπάγεται πάρα πολλά έξοδα σε ενίκια, ρεύματα ή αγορά κτηρίου, δημιουργία κουζίνας, catering, όχι κουζίνας εστιατορίου, άλλα μηχανήματα πολύ πιο ακριβά. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση. Αν αυτή η επένδυση δεν μπορεί να γίνει σωστά από την αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον με τον ανταγωνισμό εκεί που είναι κάποιος νέος να μπει και να δημιουργήσει μια καινούργια εταιρεία catering. Το catering δεν είναι αυτό που ήταν στην Ελλάδα 20 χρόνια πριν. Mm-hmm. Έχει μεγαλώσει και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποιες εταιρείες εδρεωμένες στον χώρο, οι οποίες δυστυχώς τα καλά χρόνια της Ελλάδος πήραν αρκετά δάνεια και καλά κάνανε για να αναπτύξουν καινούργιες εγκαταστάσεις, γιατί θεωρούσαν ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι. Δυστυχώς όμως ήρθε η οικονομική κρίση και κάποιες από αυτές τις εταιρείες αναγκαστήκαν να μαζευτούν πάρα πολύ για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια ή να δώσουν εγκαταστάσεις ή να χάσουν κάποιες εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν την περίοδο της κρίσης, όντας μία μικρή εταιρεία η οποία ήταν καθαρή, βρήκαμε το έδαφος να εξελιχθούμε, δεν φοβηθήκαμε να επενδύσουμε, μας βοήθησαν αρκετά οι τράπεζες γιατί ήμασταν μία εταιρεία που ήταν καθαρή. Άρα, θα σας το πω μαγειρικά, μπήκαμε βούρ στον μπατσά. Είδαμε μία ευκαιρία και αρκετές εταιρείες στην κρίση, οι οποίες ήταν μικρές, είδαν μία ευκαιρία, αρπάξαν αυτή την ευκαιρία και μεγαλώσανε. Ακολουθήσαμε λοιπόν αυτή την πορεία και 11, 12, 13 χρόνια μετά η πορεία αυτή μας δικαίωσε. Δεν λέω ότι είναι ένας δρόμος εύκολος. Είναι δύσκολος όπως και σε κάθε τομέα, το να επικρατήσεις και να πρωταγωνιστήσεις. Ακριβώς. Δεν θέλει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα να έχεις για να το αποδείξεις στον κόσμο. Ήταν μεγάλο το ρίσκο, παρόλα αυτά ήταν ρίσκο που θέλαμε να πάρουμε και ήταν ρίσκο που είδαμε ότι τελικά μας βοήθησε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι σίγουρα ένα μεγάλο μυστικό θα είναι οι πρώτες ύλες. Είναι και το θέμα που είπαμε ότι και όταν ήσασταν και μικρός που ξεκίνησε η πρώτη ύλη ήταν η έμπνευση. Το κατανοούμε όλοι ότι οι καλές πρώτες ύλες καθορίζουν και το τελικό αποτέλεσμα. Με ποιο τρόπο εσείς εξασφαλίζετε τις πρώτες ύλες και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βρείτε? Γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει μία συγκεκριμένη ποσότητα που παράγει. Ναι, κάποιες από αυτές τις εξαγωγές, κάποιες... Έχει σκαμπανεβάσματα. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όσοι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα και όσοι από εμάς είναι λίγο μεγαλύτεροι, οπότε έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα το 70 και το 80, που η μαγειρική είχε, η ελληνική μαγειρική έχει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό σπίτι, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει καλή πρώτη ύλη. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εποχικό υλικό. Δεν είχαμε ντομάτα το χειμώνα, όπως δεν είχαμε λάχανο το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε. Άρα η πρώτη ύλη σε εμάς που μεγαλώσαμε τότε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είχα την τύχη να μεγαλώσω αυτές τις δεκαετίες, είχα την τύχη η μητέρα μου να είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα, είχα την τύχη η μητέρα μου να ασχολείται με το φαγητό μαζί με όλες τις άλλες δουλειές της και είχα την τύχη να προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία, όταν μιλάγανε στο τηλέφωνο καθημερινά, μετά το καλημέρα λέγανε τι φαγητό θα μαγειρέψει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν λέγανε τι κάνεις, πώς είσαι, τι έγινε, τι φαγητό θα μαγειρέψεις ή μαγείρεψες, πήγες στη λαϊκή. Γιατί τότε το σημείο αναφοράς ήταν η λαϊκή αγορά. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή θυμάμαι τη μητέρα μου να μαζεύεται με τις αδερφές της και να πηγαίνουν όλοι μαζί στη λαϊκή, όπου ήταν ένα... Η ερωτελεστία ολόκληρη, ακριβώς. Γιατί πάντα είναι... Και ένα κοινωνικό event, δηλαδή έβλεπες τους φίλους, τους ίδιους παραγωγούς, οι οποίοι πριν σου πουλήσουν, σου δίνανε και δοκίμαζες. Καταλάβατε, κάτι που έχει χαθεί πλέον στις μέρες μας, γιατί έχουμε μάθει πλέον να αγοράζουμε τα πάντα
Όπως μηχανικά. Μπαίνουμε μέσα, ας πούμε, όχι και μόνο τα πάρουμε μηχανικά, όλα. Εγώ το ξέρετε πώς το λέω. Αγοράζουμε τα πάντα όπως αγοράζουμε πλέον τα ρούχα μας. Ναι. Θέλουμε όπως τα ρούχα μας να είναι όμορφα, να είναι φανταχτερά, να είναι το ίδιο όλα, να μην έχουν, να μην έχουν ατέλειες. Θέλουμε να είναι και σωστά τα λαχανικά μας και το κρέας μας. Άρα πηγαίνουμε στα ωραία σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα και ψάχνουμε. Που είναι τα ίδια τα μήλα ακριβώς. Όλα, έχουν μπράβο, την μπράβο. Ίδια εικόνα, κανένα ψάχνουμε δεν έχει το στραβώσει στο δέντρο ποτέ. Μπράβο. Ψάχνουμε το γυαλιστερό, ψάχνουμε την κόκκινη ντομάτα, ψάχνουμε την ντομάτα που δεν έχει χτυπήματα, όπου η ντομάτα σαν φυτό είναι ένα κακόμοιρο φυτό που από τη φύση του υποφέρει. Οπότε, αν δεις τις παλιές ντομάτες, είναι παντού χτυπημένες. Άρα από τη στιγμή που έχουμε συνηθίσει να ψωνίζουμε έτσι, καταλαβαίνουμε ότι και η παραγωγή και οι εταιρείες τροφίμων έχουν αλλάξει τη δική τους φιλοσοφία. Άρα το να βρεις πρώτη ύλη είναι εύκολο, το να βρεις καλή πρώτη ύλη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί όμως μπήκε η ιδέα δική μου πριν από 5 χρόνια ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε, πρέπει να τα δημιουργήσουμε. Οπότε μπήκατε και σε αυτό, δηλαδή καταλάβατε τη σημασία του να συνδέσετε τον πρωτογενή τομέα ακριβώς με το πιάτο τελικά ακριβώς που θα φάει ο καταναλωτής, που θα έρθει ο πελάτης να γευτεί. Ακριβώς. Η πρώτη λοιπόν επαφή ήταν με καλλιεργητές και με κάποιες εταιρείες τροφίμων μικρότερες, οι οποίες είχαν απευθεία σχέση με καλλιεργητές, γιατί πάντα αυτή είναι η πρώτη επαφή, είναι το εύκολο πράγμα να κάνεις, όπου ξεκινήσαμε και αγοράζαμε πλέον μικρές παραγωγές με βάση τις προδιαγραφές που θέταμε εμείς και οι όγκοι που είχαμε σαν catering, γιατί μέσα στο catering έχουμε και κάποια εστιατόρια, βοηθούσαν στο να μπορέσουν αυτοί οι καλλιεργητές να ασχοληθούν με εμάς. Και το δεύτερο βήμα είναι να κάνουμε τη δική μας φάρμα, τη λέω εγώ, να κάνουμε το δικό μας χωράφι στην Αθήνα, στα Σπάτα, κοντά στο αεροδρόμιο, σε μια περιοχή η οποία ήταν παρθένα, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος, σε μια περιοχή η οποία είχε να καλλιεργηθεί πάρα πολλά χρόνια, οπότε το έδαφος ήταν πάρα πολύ γόνιμο, δεν ήταν ποτισμένο με φυτοφάρμακα ή φάρμακα, υπήρχε υδροφόρος ορίζοντας, οπότε βοηθούσε πάρα πολύ στην παραγωγή, και με τη σύμπραξη ενός δικού μας μικρού προμηθευτή μπορούσαμε επενδύοντας να δημιουργήσουμε τη δική μας φάρμα, η οποία τροφοδοτεί, όχι στο 100%, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, ναι, τροφοδοτεί κάποιες ανάγκες των εστιατορίων που έχουμε, όπως το Δέλτα και το Νατού, αλλά και κάποιες ανάγκες του catering. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακόμα πιο πολύ θα διεισδύσουμε και το εξειδικεύσουμε ακόμα πιο πολύ αυτό όλο το κομμάτι, ότι από τον πρωτογενή τομέα και την αγνή, την πρώτη ύλη που θα φτάσει πλέον και θα μας φέρει και την αναγνώριση στο Μισελέν. Και ένας θεσμό που, όπως και να το θέλουμε, δεν μπορούμε να είμαστε εκτός, ότι το έχει αναγνωρίσει και γι' αυτό έχει συμπράξει κιόλας με το Guide Μισελέν. Μάλιστα, 31 εστιατόρια ήταν φέτος τα βραβεία που πήρανε, που βραβεύτηκαν στην Αθήνα. Ήταν 31 τα εστιατόρια, δεν βραβεύτηκαν όλοι. Αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που για πρώτη φορά βγήκε οδηγός για την Ελλάδα, ναι, γιατί ο ΕΟΤ δέχθηκε να πληρώσει το ΦΥ για να μπορέσει να βγει οδηγός για την Ελλάδα, έπρεπε να είναι περισσότερα τα εστιατόρια. Μέχρι πέρσι μπαίναμε στο μεγάλο οδηγό όλου του κόσμου, οπότε σίγουρα η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μικρή για να έχει πολλά εστιατόρια. Από τη στιγμή που φέτος βγήκε για πρώτη φορά μόνο για Ελλάδα, έπρεπε να είναι πιο πολλά. Και εγώ, αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι έπρεπε να είναι πιο πολλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί γαστρονομικά η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί, έχει δηλαδή τις δυνατότητες, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εστίαση διεθνώς πλέον, να φύγουμε εκτός από τα στενά όρια. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι η μεγάλη μας βιομηχανία θα είναι ο τουρισμός, ο τουρίστας με απλά λόγια πηγαίνει σε μια χώρα πρώτον για τον παράγοντα τοπίο, να δει τα τοπία. Μέσα σε αυτό είναι οι αρχαιότητες, είναι οι θάλασσες κτλ. Δεύτερον, για τον καιρό, μην γελιόμαστε, ο καιρός καθορίζει πάρα πολύ σε ποια χώρα θα πάμε. Αν θέλουμε χειμώνα και θέλουμε να παραμείνουμε Ευρώπη, θα πάμε να κάνουμε σκι στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, στη Βουλγαρία, ανάλογα με το βαλάντιο που έχει ο καθένας. Αν θέλουμε καλοκαίρι να κάνουμε μπάνιο, θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στην Τουρκία, θα πάμε στην Ιταλία. Άρα,
ο κόσμος έρχεται για τα τοπία, για τον καιρό και το τρίτο πράγμα είναι η γαστρονομία, για το φαγητό. Το έχουμε δηλαδή καταφέρει το έχουμε σε κάποιο καταφέρει. Βαθμό. Το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ, άρα ναι, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα εστιατόρια στο Μισελέν. Δυστυχώς η αγορά, η αγοραστική κίνηση, μέχρι φέτος, όπου δείξαμε δυνατά ότι ο τουρισμός είναι αυτός που μας προτιμά, δεν είχαμε δείξει αυτά τα δείγματα για να έχουμε περισσότερα εστιατόρια. Αλλά θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα είναι έτσι. Ότι μπορούμε σιγά σιγά, μπαίνουν οι σωστές βάσεις και αρχίζει λίγο, γίνεται πιο επαγγελματική αντιμετώπιση όλης αυτής της αλυσίδας. Ακριβώς. Είπατε και για τη φάρμα που φτιάξατε, άρα να υποθέσουμε ότι είναι μια έννοια που πολύ συχνά συζητιέται σε όλους τους τομείς, ναι, για τις βιώσιμες πρακτικές. Mm. Πόσο μάλλον σε αυτό που απευθύνεται, σε αυτό που τρώμε, που έχει να κάνει με την υγεία μας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό με τις, να δείχνουμε, να χρησιμοποιούμε τον όρο βιωσιμότητα και να τον κάνουμε πράξη στις τροφές. Και μάλιστα σε μια περίοδο βέβαια που υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες, υψηλό κόστος, ενεργειακή κρίση. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που αλλάζει και το τοπίο. Πρέπει να σας πω ότι το σπόρο αυτό, γιατί το λέω σπόρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι επίπονο και μερικές φορές μπορείς να σπαταλήσεις πάρα πολλά χρήματα χωρίς να έχεις το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Δεύτερο κομμάτι, και θέλω να το πω για να το καταλάβουν όλοι, είναι ότι γίνεται στο δικό μας τομέα, γίνεται και πάρα πολύ λεγόμενο greenwashing. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλοί λένε ότι ναι, χρησιμοποιούμε τοπικούς παραγωγούς, έχουμε τα δικά μας χωράφια, αλλά το κάνουμε μαρκετινίστικα, που για μένα είναι πάρα πολύ λάθος. Ένα προϊόν μόνο και τίποτα άλλο και το προβάλλει μπροστά. Που για μένα είναι λάθος. Αν είναι να μπεις σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να μπεις ολόκληρος. Δεν μπορείς να βάλεις ένα δάχτυλο, ένα χέρι, ένα πόδι. Πρέπει να μπεις ολόκληρος, πρέπει να μπει η ψυχή σου σε αυτό, πρέπει να το στηρίξεις. Αυτό είναι που κάναμε εμείς στο Δέλτα, το οποίο είναι δικό μας εστιατόριο. Ναι, αυτό ήθελα να μιλήσουμε, το διπλά βραβευμένο και όλα αυτά. Θέλω Delta. Να το πω, αυτό είναι το μόνο εστιατόριο που έχει 2 αστέρια Μισελέν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι το μόνο εστιατόριο, όχι το μόνο, είναι μέσα στα 10 εστιατόρια στον κόσμο που την πρώτη χρονιά λειτουργίας πήρανε 2 αστέρια Μισελέν. Αλλά εγώ είμαι πιο περήφανος γιατί πέρσι, που ήταν η πρώτη χρονιά που δόθηκαν πράσινα αστέρια, εμείς και το Soil του φίλου μου του Τάσου του Μαντή ήμασταν τα 2 εστιατόρια στην Ελλάδα που πήραμε για πρώτη φορά πράσινα αστέρια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι και εμείς, σαν δημοσιοφιστήριο, και ο Τάσος είναι πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Στο ότι ναι, παράγουμε, στο ότι ναι, προωθούμε μικρούς, στο ότι ναι, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και μαζεύουμε. Πρέπει να σας πω ότι στο Δέλτα έχουμε 2 ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν όλη την Ελλάδα και μαζεύουν πράγματα όχι μόνο από μικρούς παραγωγούς, αλλά και από πάρα πολύ μικρούς παραγωγούς. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο που ακούω, γιατί δίνει μια όθηση στον πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Ένα τομέα που ενώ θα έπρεπε να ανθεί στην Ελλάδα, να είναι μπροστά και να είναι πάνω από όλα, δυστυχώς υστερούμε πάρα πολύ. Έχουμε τόσο ωραία γη, τόσο ωραίο κλίμα. Θα μπορούσαν, απλά μας λείπουν τα χέρια. Ίσως να είναι ένα κίνητρο για την έστω την νεότερη γενιά να μπορέσει να ασχοληθεί δεν με ξέρω, όλο. Δεν ξέρω αν είναι μόνο τα χέρια. Είχαμε υποτιμήσει τα δικά μας αγροτικά προϊόντα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Ενώ ήμασταν αγροτικός λαός πάντα. Αγαπούσαμε τη γη. Ακόμα και αν κάναμε άλλες δουλειές, αγαπούσαμε τη γη. Την αγαπάμε τη γη. Την αλλά είναι δύσκολο όμως να ασχοληθείς. Θέλει, νομίζω, πολύ κόπο. Θέλει αφοσίωση. Και την αφοσίωση αυτή δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε πλέον όλοι όσο εξελίσσονται οι γενιές, αν έχει την αντοχή και τη δύναμη να αφήνει πράγματα άλλα στην άκρη για να ασχοληθεί μονομερώς με αυτό το κομμάτι που λέμε γη. Εγώ νομίζω ότι είχαμε υποτιμήσει τα ελληνικά τουριστικά προϊόντα πάρα πολλά χρόνια και είχαμε μείνει πίσω σε σχέση με γειτονικές μας χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι οποίοι τα χρόνια που εμείς υποτιμούσαμε τα δικά μας προϊόντα, αυτοί τι κάνανε? Προωθούσαν τα δικά τους με μαρκετινιστικούς τρόπους, έχουν βέβαια πάρα πολύ καλά προϊόντα, πάρα πολλές φορές αγοράζανε τις δικές μας παραγωγές και ακόμα το κάνουν. Και τις τυποποιούν και βάζουν πάνω τη ακριβώς, δική τους τις πουλάνε με τη δική τους μπράντα, κάτι που ήταν λάθος για μας, γιατί ναι, μεν τα χρήματα ήταν καλά, παρόλα αυτά υποτιμούσαμε το δικό μας προϊόν. Και όταν ξυπνήσαμε πριν από 15 χρόνια, οι άλλοι ήταν 15 χρόνια μπροστά. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρει το ελληνικό προϊόν
την υπεραξία που το αξίζει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ελληνικό λάδι να μπει ψηλά στα ράφια εκεί που πρέπει, γιατί ήταν τοποθετημένα τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και μετά ήμασταν εμείς. Καταλάβατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι τα τελευταία χρόνια η κρίση βοήθησε πάρα πολύ στο να επιστρέψει ο κόσμος στην καλλιέργεια, στο να καταλάβει τι σημαίνει καλλιεργό σωστά. Ναι μεν έχουμε το θέμα του καιρού, που ο καιρός πάντα επηρεάζει, τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά που ο καιρός πάντα επηρεάζει τις καλλιέργειες, όμως η φιλοσοφία και αρκετών νέων ανθρώπων πλέον είναι ότι επιστρέφουμε στη γη, επιστρέφουμε στα καλά ελληνικά προϊόντα και επιστρέφουμε στο σωστό τρόπο καλλιέργειας, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, και να υπάρχουν τέτοια εστιατόρια όπως είναι τα δικά σας και άλλων συναδέλφων που θα μπορούσαν έτσι να τα δείξουν. Θα πούμε λίγο για το κόστος και θα κλείσουμε έτσι λίγο τι. Βέβαια δεν θα ήθελα να το κλείσω με το άσχημο κομμάτι, ελπίζω, γιατί πολλοί και κατηγορούν την γκουρμέ κουζίνα, μικρή ποσότητα, ακριβή τιμή. Είναι... Αυτό είναι από επιλογή, είναι φιλοσοφία ή είναι... Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει γκουρμέ και μη γκουρμέ φαγητό. Για μένα όλο το φαγητό είναι φαγητό. Είτε είναι παρουσιασμένο με ένα διαφορετικό τρόπο, είτε είναι σκεπτόμενο από ένα διαφορετικό μυαλό, το φαγητό είναι φαγητό. Σίγουρα η πρώτη ύλη, η ποιότητα της πρώτης ύλης, είναι αυτή η οποία καθορίζει την τιμή σε ένα πιάτο. Μετά την ποιότητα της πρώτης ύλης μπαίνουν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι λέγονται ενοίκια, κόστος προσωπικού, ρεύματα, όλα αυτά τα έξοδα που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, η οποία ενσωματώνεται στην τελική τιμή του πιάτου. Και μετά έχει να κάνει και με το κέρδος που θέλει να δουλέψει ο κάθε ιδιοκτήτης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί όλοι είμαστε σε μια επιχείρηση η οποία θέλουμε να βγάλει χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν για μας. Άρα είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν καθορίζει η κουζίνα, ο όρος γκουρμέ, δεν καθορίζει την τιμή ενός φαγητού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν την τιμή ενός φαγητού. Όσο πιο περίτεχνο είναι ένα φαγητό, τόσο πιο πολύ κόσμος απαιτείται για να γίνει αυτό το φαγητό, οπότε αναγκαστικά... Ανεβαίνει και το κόστος. Ακριβώς, αναγκαστικά ανεβαίνει το κόστος. Φανταστείτε ότι στο Δέλτα, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, υπάρχουν καθημερινά το Δέλτα μπορεί να εξυπηρετήσει 35 με 40 κουβέρ μόνο, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο στην κουζίνα 22 άτομα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ένα άτομο περίπου, ακριβώς, ένας μάγειρας. Ακριβώς, ναι, ανά δύο καλεσμένους καθημερινά. Ναι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε γιατί αυτό το πιάτο μπορεί να ανέβει κοστολογικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μακάρι να μπορείς να κρατήσεις πολύ περισσότερο. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια ενέργεια, να δημιουργείτε, να εμπνέετε και να μας δίνετε πράγματα να απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.